One, two, three, four. La 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 la! La! La 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 la! Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ με τον συγγραφέα κ. Γιώργο Γαλακόπουλο. Γεια σας κ. Γαλακόπουλο. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν, αγαπούν και ζουν μέσα από την κάμερα Ζιζάνιο. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ρωτήσω πού σας βρίσκουμε αυτή την περίοδο της δεύτερης καραντίνας. Αυτή την περίοδο τώρα είμαι στην πατρίδα μου, στα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. Σε άλλη φάση, αν δεν ήταν η καραντίνα, θα ήμουν σε λίγες μέρες εκεί στον πύργο, όπως κάθε χρόνο μαζί σας. Κάθε μέρα αυτό το διάστημα σκέφτομαι πόσο όμορφα ήταν όλα αυτά τα 7 ή 8 χρόνια, αν θυμάμαι, που έρχομαι εκεί. Και δεν απέχω παρά μία ώρα από τον πύργο. Νιώθω ότι βρίσκομαι εκεί και είμαι στην πατρίδα μου γιατί αφενός μεν ήρθα για να ραβδίσω, αφετέρου δε την έκανα κοπάνα από την Αθήνα για να μπορώ να ταινίζω το Ιόνιο και να παίρνω δύναμη. Γιατί στην πλατεία Αμερικής που ζω θα ήταν πολύ αβάσταχτο το να είμαι συνέχεια κλεισμένος μέσα όταν έχω αυτή τη δυνατότητα να είμαι στη θάλασσα κοντά, στη φύση. Ωραία. Φέτος, όπως είπατε, δεν είστε στο φεστιβάλ. Πώς νιώθετε που δεν έχετε επαφή με τα παιδιά στα σχολεία? Μου είχε γίνει μία συνήθεια και μία αιμονή, θα το πω. Κάθε αρχές Δεκεμβρίου, νομίζω, άρχιζε το φεστιβάλ κάπου εκεί. Να βρίσκομαι σε όλα τα σχολεία της Ηλίας. Άρχισα την πρώτη φορά πριν από 7 χρόνια. Είχα επισκεφτεί το 6ο σχολείο, ήταν η αρχή. Και από εκεί και πέρα τα πήρα όλα τα σχολεία του πύργου, όλα τα σχολεία της Αμαλιάδας και μετά άρχισα να παίρνω τα χωριά. Δεν νομίζω να μου έχουν μείνει πολλά χωριά στην Ηλία για να πω ότι μου έχουν ξεφύγει. Τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, θυμάμαι κάθε χρονιά που ξαναπήγαινα σε κάποιο ίδιο σχολείο, τα παιδιά της Πέμπτης θυμόντουσαν που τότε ήταν Τετάρτης όταν είχα πάει και μου μιλούσαν. «Κύριε Γρηγόρη, πείτε μας για το Φεριντούν, για το ένα, για το άλλο». Έτσι λοιπόν για μένα ήταν ζωογόνος αυτή η δύναμη να έρχομαι σε επαφή με τα παιδιά. Με αφορμή λοιπόν το Φεστιβάλ του Πύργου, για να δεις, αγαπητή Ειρήνη, πόσο καλό μου έκανε το Φεστιβάλ του Πύργου, με αφορμή αυτό μου άνοιξε η όρεξη εδώ και πολλά χρόνια. Και έχω επισκεφθεί πάνω από 60.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Εύρο, Γιάννενα, Θεσσαλία, την Πελοπόννησο πάρα πολλά, στην Αθήνα επίσης πάρα πολλά. Στον πύργο μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και με συγκινούσε ένα νυχτερινό σχολείο που ήταν μεγάλοι μαθητές. Η Ηλία έχει πολλές ιδιαιτερότητες με τη θετική πλευρά. Έχει σχολεία δημόσια, έχει ειδικών αναγκών, έχει νυχτερινά, έχει Ρωμά. Όλα αυτά τα σχολεία που ήταν για μένα η ομορφιά της διαφορετικότητας, ένας κήπος ανθισμένος με διαφορετικά λουλούδια, μου έδινε δύναμη και προσδοκίες για κάτι επιπλέον και έτσι έβαλα πλώρη και άρχισα να γυρίζω όλη την Ελλάδα. Όπου μπορούσα βέβαια και όπου με καλούσαν. Ναι. Αλλά ο πύργος για μένα και γενικά το Φεστιβάλ Ολυμπίας Πύργου. Και γι' αυτό έρχομαι άλλωστε 7-8 χρόνια συνέχεια, γιατί όταν κάτι δεν το αγαπάς και μάλιστα η πατρίδα σου είναι δίπλα και δεν το βλέπεις σαν διακοπές, γιατί εγώ δεν το βλέπα σαν διακοπές να έρθω εκεί να περάσω 7 μέρες ωραία, το βλέπα με τη συνειδητή έννοια του να μοιραστώ με τα παιδιά αυτό που είχα. Και πολλές φορές τα παιδιά με κόλλησαν στον τοίχο με ερωτήματα που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου τα έκαναν, γιατί ούτε μεγάλοι δεν μου το είχαν θέσει. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μένα και με λυπεί που δεν είμαι
εκεί, διότι μπορώ να πω ότι στον πύργο έκανα ακτιβισμό. Σπάνια να θυμάμαι την έναρξη και τη λήξη του φεστιβάλ. Δεν καθόμουνα. Ναι. Με ενδιαφέρε όσο ήταν τα σχολεία. Έτσι, και φέτος θα μου λείψει, αλλά μου καλλιεργείται ωραία αισιοδοξία τώρα, εσείς τα παιδιά, εσύ Ειρήνη που έχουμε ξαναμιλήσει και σε ραδιόφωνο και πολλές φορές έχουμε συναντηθεί εκεί, με κάνετε να νιώθω σαν να είμαι εκεί δίπλα στο περιφερειακό κέντρο της περιφέρειας, αυτό το κέντρο που ήταν το κέντρο του φεστιβάλ. Και θα ήθελα να μεταφέρεις το ρυθμό σε όλα τα παιδιά. Θα δώσω και εμάς μας λείπετε και θα μας λείψετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμοιβαία είναι αυτά. Αμοιβαία. Και δεν θα ξεχάσω το Δημήτρη το Σπύρου, αυτόν τον ωραίο άνθρωπο που εμπνεύστηκε όλα και όλα τα άλλα τα παιδιά, να μην τους αναφέρω έναν έναν, ας πιάσω από τον πρόεδρό του να το πω έτσι, πόσο σημαντικό ήταν όταν ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ που πολλοί άνθρωποι δεν το πίστευαν ότι θα φτάσει σε αυτό το μέγεθος και το μεγαλείο που έχει αποκτήσει, έτσι. Ναι. Συζητώ με πολλούς συμπατριώτες μου εδώ και λέμε στην αρχή όταν κάνεις κάτι μπορεί να σε περιγελάσουν. Μετά αυτό το γνωστό το ρητό που λένε μετά θα σου επιτεθούν και στο τέλος νίκησε, σε αποδέχτηκαν. Ναι, είναι η πορεία. Μέχρι να το αναγνωρίσει κάποιος αυτό που κάνεις. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης πώς βλέπετε την απόφαση για τα εξετάματα κλειστά βιβλιοπολία. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει το βιβλίο? Αν άκουσα καλά, γιατί μιλάμε έτσι διαδικτυακά, τα βιβλιοπωλεία, πώς βλέπω την απόφαση που είναι κλειστά? Ναι. Κοίταξε, Ειρήνη, η βάση της δικής μου άρνησης και αντίθεση τα κλειστά βιβλιοπωλεία δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να είμαι ένας αρνητής του κορονοϊού. Δεν είμαι. Πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει ο κορονοϊός, σαφώς, και πιστεύω ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τη δική μου θέση γενικότερα στην καραντίνα και στον κορονοϊό, που έχει συνάρτηση με τα βιβλιοπωλεία. Δίχως να είμαι συνωμοσιολόγος, ορισμένες φορές νιώθω καλύτερα να συζητώ με έναν συνωμοσιολόγο παρά με κάποιον ο οποίος ανήκει στη στάνη και στο μαντρίο πρόβατο και τα δέχεται όλα. Γιατί ο συνωμοσιολόγος, έστω μέσα από το φαντασιακό του, μπορεί να μου βγάλει και καμιά ιδέα για να γράψω. Αυτός που είναι μαντρωμένος και λέει «μου το έπανε, το ακολουθώ», δεν έχει τίποτα να μου δώσει. Έχω μια καχυποψία, αλλά δεν έχω αποδείξεις και τεκμήρια, ότι μέσα από τον κορονοϊό είτε ξέφυγε, είτε τον φτιάξανε, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταπατούνται οι συναθρήσεις, καταπατούνται με το πρόσχημα ότι θα πεθάνουμε όλοι. Καταπατούνται, γιατί θα μπορούσες να έχεις σταματήσει μόνο εκείνα τα πράγματα που χτυπούν τις ευπαθείς ομάδες. Και να λες, οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα, καλό θα είναι να είναι εκεί. Αλλά τα σχολεία γιατί να τα κλείσεις, όταν με τις μάσκες όπως είχες επιβάλει και με την απόσταση, μπορούσαν κάπως να ρυθμιστούν τα πράγματα. Και αν νωρίτερα είχες φροντίσει να υπάρχουν θέσεις, τάξεις με 15 άτομα. Δεν το φρόντισες. Άρα δεν με πείθησε ότι το κάνεις για την υγεία μου. Δεύτερον, δεν έχεις τόσες εντατικές. Προτίμησες να δώσεις στα μέσα ενημέρωσης εκατομμύρια για να τα κάνεις να μην μιλούν και να μην λένε κουβέντα για την κατάσταση σημερινή. Άρα δεν με κάνεις να πιστεύω ότι όλα αυτά τα κάνεις για την υγεία μου. Το τρίτο είναι ότι είχες το περιθώριο από την πρώτη καραντίνα μέχρι σήμερα να σκεφτείς ότι θα έρθει ενδεχομένως ένα νέο κύμα εφόσον άνοιξες τα σύνορα και φοβόσουν να μην έρθουν τουρίστες που μπορεί να έχουν κορονοϊό. Και όμως εσύ έφερες από τις χώρες την Αγγλία, την Ισπανία, από παντού, την Ιταλία, ανθρώπους στη Μύκονο και σε όλα αυτά τα κοσμικά νησιά. Συνεπώς και κατ' επέκταση έχεις ευθύνη για αυτό που έγινε. Το πρώτο που δεν πρέπει να μου κάνεις είναι να μου πετάς τον μπαλάκι, όποια κυβέρνηση κι αν είναι, ότι φταίω ως πολίτης. Μα όλη η Ελλάδα φοράει μια μάσκα, μη γελιόμαστε. Οι συναθρήσεις των νέων παιδιών δεν μπορούν να μην γίνουν. Και αυτές οι αστιότητες να τις αφήσουν. Τα νέα παιδιά έχουν ορμέμφυτο, έχουν σκέψη, έχουν δημιουργία. Βρίσκονται σε μια δύσκολη εποχή, που αυτή η δύσκολη εποχή τα έχει καθυποτάξει
να είναι κλεισμένα στο σπίτι με ανεργίες, με χίλια δύο πράγματα. Έχουμε το πιο δυνατό επιστημονικό νεανικό πληθυσμό στην Ευρώπη. Βγαίνουν τα παιδιά και πηγαίνουν στις ξένες χώρες και επιτυγχάνουν. Και εδώ στην πατρίδα μας τα κατηγορούμε γιατί πήγανε στην Κυψέλη 50 άτομα να πιούνε μια μπύρα. Δηλαδή τι να κάνει, να περιμένουν να τους χτυπήσει την πόρτα ο χάρος. Δεν γίνεται. Συνεπώς λοιπόν το τελευταίο που θα έκλεινα είναι το βιβλιοπωλείο. Γιατί το βιβλιοπωλείο είναι ο μόνος χώρος που ένας άνθρωπος σχιζοφρενιασμένος εξαιτίας καραντίνας θα πήγαινε μέσα να ψάξει ένα βιβλίο, να καθίσει, να διαβάσει, να νιώσει ότι μπαίνει μέσα στον πολιτισμό. Πώς είναι δυνατόν να ανοίγει σχολεία, κλειστά βιβλιοπωλεία. Και αν κάτι πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο, είναι οι ουρές στο σούπερ μάρκετ. Είναι τα λεωφορεία τα οποία είναι ο συνωστισμός στην Αθήνα άνευ προηγουμένου, με ορθίους, που σημαίνει ότι ούτε λεωφορεία έχεις πάρει, και χίλια δύο πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα και θα σου το εξηγήσω λίγο διαφορετικά. Στη Θεσσαλονίκη, το μετρό που σκάψανε μπήκε μπροστά σε αρχαιολογικούς χώρους, υπόγειους. Προτιμούν να γκρεμίσουν τους αρχαιολογικούς χώρους ή να τους παραπετάξουν κάποιο τρόπο, να τους υποβαθμίσουν για να περάσει το μετρό. Μια χώρα πολιτισμού θα έλεγε αυτή την αρχαιότητα την προστατεύω και ας κάνει 5 χρόνια να δημιουργηθεί το μετρό, αν πρέπει να προστατεύσω μια κληρονομιά. Θέλω να πω λοιπόν, δεν ενδιαφέρονται πιστεύω ούτε για την υγεία μου, ούτε για τον πολιτισμό της χώρας αυτής. Ενδιαφέρονται για τα οικονομικά trust και πολύ με φοβίζει ότι αύριο δεν ξέρω αν θα μπορώ να έρθω εγώ ή οποιοδήποτε στο φεστιβάλ που κάνετε, αν δεν θα έχω κάνει το εμβόλιο, αν δεν θα έχω μια κάρτα που θα λέει εμβολιάστηκε ο κύριος. Αυτά όλα τα πράγματα είναι λίγο οργουελικά. Και αυτά κουράζουν τον πολίτη, τον άνθρωπο, και εδώ μπαίνει η διάσταση. Λέμε ήρωες στους γιατρούς. Όχι, για μένα δεν είναι ήρωες οι γιατροί. Και ας το ακούσουν. Λατρεύω αυτό που κάνουν, είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, αλλά είναι το αντικείμενό τους. Αυτό πρέπει να κάνει ένας γιατρός σε μια επιδημία. Και αυτό το αποδεικνύει το δημόσιο και όχι ο ιδιωτικός τομέας. Πληρώνεσαι από το κράτος για να παρέχει σε μια τέτοια περίπτωση αυτό. Ο πιλότος της αεροπορίας που πετάει με κίνδυνο να σκοτωθεί και αυτός δεν κάνει τίποτα άλλο από το καθήκον του. Έχουν αναρωτηθεί ότι εκτός από τους γιατρούς υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι, συγγνώμη, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι με παιδιά, τα οποία παιδιά πρέπει να τα προσέξουν, μην πέσουν στο προάβλιο, μην σκοτωθούν, μην χτυπήσουν, μην έχουν κορονοϊό, μην κλαίνε, μην δεχτούν bullying, να τα διδάξουν γράμματα, να τα μάθουν, να περιμένουν στην πόρτα να τα πάρει η μαμά, μην γίνει λάθος και να πάρει κάποιος τρίτος. Οι δάσκαλοι δεν είναι ήρωες. Ποιοι είναι αυτοί, ο Παναγούλης έλεγε, οι πρώτοι άνθρωποι στους οποίους οφείλω τα πάντα εκτός από τους γονείς μου είναι οι μέες που με ξεγέννησαν και οι δάσκαλοι που με έμαθαν τα γράμματα. Άρα δεν είναι μόνο οι γιατροί, ήρωας είναι ο γιατρός εκείνος που την παλιά εποχή που υπήρχε το φακελάκι έβγαινε και έλεγε «Υπάρχει φακελάκι, το καταγγέλλω». Θαυμάζω λοιπόν και θέλω να προστατεύσω τους γιατρούς, αλλά πρέπει να αφαιρέσουμε τις έννοιες ήρωας, θύμα, θήτης, πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Όποιος κάνει το καθήκον του είναι απλά σωστός. Όπως ο πυροσβέστης το καλοκαίρι που μπαίνει στη φωτιά, οι δάσκαλοι όλη την ώρα, τα κορίτσια που είναι στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, τη ψυχή μου όταν τα βλέπω με μια μάσκα για 8 ώρα ολόκληρα να δίνουν τα προϊόντα έτσι και οι ουρές πίσω. Αυτά τα κορίτσια τα σκέφτηκε κανείς με 400 ευρώ. Άρα όλοι είμαστε ή ήρωες ή δεν είμαστε. Αρκεί να κάνει ο καθένας το καθήκον του και να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Δεν μ' αρέσει η μυθοπλασία. Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Και τα βιβλιοπωλεία είναι το δείγμα γραφής μιας πολιτείας ότι δεν την ενδιαφέρουν τα γράμματα. Την ενδιαφέρει μόνο το Θεαθήνε. Και όταν μιλώ πολύ, γιατί θέλω να τα πω, όταν η Εκκλησία και ο κλήρος λέει «Ελάτε να μεταλάβετε κάποιοι στην αρχή», και εισραίουν οι πιστοί στην Εκκλησία και καλά κάνουν, αλλά δεν μπορεί όμως να βγάζουν προς τα έξω ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι σημείο και χώρος εκεί που πραγματοποιείται μετάδοση κορονοϊού. Πώς θα γίνει αυτό? Τα βιβλιοπωλεία είναι, οι εκκλησίες δεν ήταν? Ναι, και δεν υπάρχει τόσο συναισθησμό στα βιβλιοπωλεία. Έτσι. Δεν είναι τόσο μεγάλος. Έβαλα πολλά στο τραπέζι, αλλά είμαι λίγο πολυλογάς. Είναι όμως σημαντικά. Είναι σημαντικά. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε πραγματικά να τα πούμε από κοντά του χρόνου και όσο πιο σύντομα γίνεται. Θα χαρώ πολύ, Ειρήνη, να τα πούμε και σε ευχαριστώ θερμά. Είναι τιμή μου να μιλάω και με σένα
και με όλους τους ανθρώπους που έχετε στήσει το φεστιβάλ και ιδιαίτερα την κάμερα Ζιζάνιο που είστε τόσα χρόνια και συνεχίζετε. Πάντα να είστε έτσι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.